εξ αυτών μετακεσιδίους άντρας φορτάσεις. Αυτός ευρώπη τους άντρους τούτους, τον Ζήτον, τον Ίνο και το Έλλον. Και επίσης αυτά η Διαγία σου Εκκλησία, εντερορία τάφτη, επαρχία τάφτη και τον κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μετραβάντων πιστού τους Αγίους. Ότι εσύ ευρωγόν και γιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον άνθρωπο Πατρί και του Παναγίου και αγαθό, και ζωπιό του πνεύμα την ίδια και ίδια στου αιώνα του αιώνα. Πλούτσι ευτό και Oh, no.
Εκεί
απετέλεσε και άλλη συνοδεία και προσήφθοντο κλπ. Αλλά είχε όμως και μεγάλη επικοινωνία με έναν άλλο Άγιο, ο οποίος είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Ενολύμου. Φανταστείτε, είχαν τόσο στενή συνεργασία και στενή επικοινωνία που έφευγε από τη Ζάγορα των Βρεβενών, που είναι περισσότερο κοντά στην Κοζάνη παρά στα Βρεβενά, αλλά υπάρχει περιπτώσει έτσι ρυθμισμένα τα σύνορα των Ιερών Μετροπόλεων και επικοινωνούσε τακτικά και πήγε και αντίλασαν πνευματικές γνώμες μεταξύ του, ο ένας όνομε τον άλλο πνευματικός, ο ένας βοηθούσε τον άλλο σε ό,τι δύσκολες τιμές για συναντούσαν και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο Άγιοι τιμώνται ιδιαίτερως όπως και όλοι οι Άγιοι από την Εκκλησία μας, αλλά εδώ στην περιοχή μας και προφανώς στα Γρεβενά και στην Κοσάνη και εδώ στην Τωρεμαΐδα τιμώνται οι Άγιοι, ο Άγιος Μιγκάνο, ο Θαυματουργός. Τα θαύματα του πολλά. Έχουμε εδώ με τη μέρημνα και το ενδιαφέρον του προϊσταμένου του ναού που είχε τα δύο χωριά, το Καριοχώρι και εδώ, έχουμε και λείψανα του Αγίου Μιγκάνορος, τα οποία λείψανα όταν έχουμε και ένα τμήμα, ένα απότμημα λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα, αυτό είναι σαν να είναι ο ίδιος ο Άγιος παρόν. Επομένως όπου υπάρχουν λείψανα Αγίων, όπου προσκυνούμε τα Άγια, δεν μπορεί, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, να πλησιάσει ο δαίμονος ούτε τον κακό. Φεύγει, τρέμει μπροστά στους Αγίους, τους θαυματουργούς και στα ιερά λείψανά του ακόμη που κάνουν θαύματα. Το τιμούμε λοιπόν τον Άγιο Μιγκάνορο εδώ ιδιαίτερως και γι' αυτό ήρθαμε και απόψε για να σας δούμε, να κάνουμε τον Εσπερινό, να προσευχηθούμε, να παρακαλέσουμε και τον Μεταμορφωθέντα Κύριο που σήμερα γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου, που είναι ένα θαύμα που έκανε στον εαυτό του ο Χριστός. Έκανε πολλά θαύματα, γιάτρεψε παραλίτους, δυστυχισμένους, πονεμένους, έδωσε το ψωμί σε πεινασμένους ανθρώπους, αλλά έκανε και ένα θαύμα για τον εαυτό του, μεταμορφώθηκε στο όρο Σταυρών, όπου όλοι όσοι αξιωθήκατε να πάτε στο Ιεροσόλυμα, ασφαλώς θα επισκεφθήκατε και το όρο Σταυρών. Αυτά λοιπόν τιμούμε σήμερα και συγκεντρωθήκαμε εδώ, συναντήκαμε εδώ να προσευχηθούμε, να σας ευλογήσω όλους και να παρακαλέσω και τον Μεταμορφωθέντα Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Άγιο Πρόσωπο Μιγκάνορα θα είναι πάντοτε μαζί σας και να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Χαράλαμπο, ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται πολύ καλά για τις δυο ενορίες, δεν τις εγκαταλείπει, πάντοτε τρέχει, πάντοτε βοηθάει και πάντοτε εξυπηρετεί όλες τις θρησκευτικές ανάγκες των δύο ενωριών και ακόμη είναι έτοιμος να πάει και σε Τρίτη και σε Τετάρτη όταν παραστεί ανάγκη. Θα πάρει το πρόβλημα. Πάρει το μήνυμα. Λοιπόν, θα τον ευχόμεθα ο Θεός από την υγεία, υγεία και όλοι να είστε καλά προηγουμένοι. Ευχόμεθα για τη σημερινή ευλογία και όπως στο χωριό μου και στο Μαυροδέντρι συνήθιζαν να τιμούνε τον επίσκοπο, τον αδελφότατο, τον Μακαριστό, τον Διονύσιο, τον Σεφίλ και Κοζάρη, τον Ψαριανό. Έτσι προσπαθήσαμε και εμείς σήμερα, διότι όλοι οι κάτοικοι εδώ κατάγονται από τον Πότο, με τις δυνάμεις και την αγάπη όλων εδώ πέρα. Ο πατήρ Εφραίμ ο Κατωνακιώτης έλεγε στο Άγιον Όρος, όταν ο επίσκοπος ευλογεί και σηκώνει τα χέρια ψηλά, πλούσια η χάρης. Και το νιώσαμε σήμερα αυτό, εορτή και πανήγυρης για την ενορία μας. Σεβασμιότατε Υιός και ολοψήφος, ευχόμεθα στην αρχιεροσύνη σας έτη πολλά και ευλογημένα. Δεόμεθα στον δωρεοδότη Κύριό μας να σας χαρίσει υγεία αδιάπλωτη και μακροημέρευση, ώστε να συνεχίσετε θεοφιλός και θεαρέστος να επιμένετε το ενεπιστευθέ λογικό σας πίμι. Σας ευχαριστούμε πάλι και πολλάκις για την αγάπη σας να βρίσκεται στην ενορία μας. Σήμερα το ιερό σας πρόσωπο με σεβασμό τιμούμε. Ευχόμεθα τα χρόνια σας να ευλογεί πάντα η Παναγία και όσους δικάμουν να εκπληρώνουν αιτήματα που έχετε επιθυμία μετά το προσήκοντο σεβασμού το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και η ενορία τους.